Αλλά όταν κάθομαι εδώ, όταν π.χ. σηκωνόμαστε και κάθομαι, ξέρεις τι μου έρχεται να πω συνέχεια. Θέλει να μου πάρει τα views. Έχει κανάλι στο YouTube και θέλει να μου πάρει τα views. Σήμερα, παιδιά, το θέμα μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και σίγουρα και σε εσάς. Είναι άβολες καταστάσεις που έχουμε ζήσει όλοι μας. Είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτές τις καταστάσεις τις έχετε ζήσει όλοι. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι σίγουρο. Σίγουρα, παιδιά. Σίγουρα. Και άμα, κάποιος δεν την έχει ζήσει, θα να σχολιάσει από κάτω να μας το πει. Γιατί μάλλον θα είναι εξωγήινος, δεν θα είναι απορρίτω. Όχι. Γράφει. Κάτι κάνει! Επόμενη άβολη στιγμή, παιδιά, η οποία και αυτή μου έχει τύχει. Τελικά μου έχουν τύχει πολλά, τέλος πάντων. Ακούστε τώρα. Να είσαι στο κρεβάτι, με γκόμενα. Όχι πρώτο ραντεβού, μπορεί να είναι και να τα έχεις και καιρό μαζί. Ναι. Και εκεί που την έχεις από πάνω, ξέρω εγώ, και κάνετε, είσαστε συμπράξη, ξαφνικά σβήσαν όλα. Τι εννοείς σβήσαν όλα, ρε? Εκεί που ήμουν από πάνω, ήμουν τόσο κουρασμένος, που έτσι όπως ήταν πάνω, κάνω γανιχανικά αυτό. Και νιώθω, κάποιον να με ταρακουνάει. Ναι, νομίζω ότι έπαθες κάτι, ναι. Φίλε. Και κάνω, τι έγινε. Τι, να σου πω, κοιμήθηκες. Τι δεν σ' αρέσει. Όχι ρε μωρό, πας καλά. Εδώ είχα μου διάσει το μεταξύ. Έτσι καλά και όχι μωρό, πας καλά. Τι λες. Τέλεια, είναι φοβερά μιλάω. Απλά χαλάρωσα πολύ. Πω, είναι πολύ άσχημα. Πρέπει να ξενέρωσε η γκόμενα. Και εκείνη και εγώ φυσικά είναι πολύ άσχημα. Αλλά εντάξει, σημαίνει για να φανταστώ χώρισες μετά. Χώρισα. Όχι μετά από αυτό, αλλά χώρισα. Α, εντάξει. Πολύ άσχημα, πολύ άσχημα. Κάτι το οποίο έχει τύχει, πιστεύω, σε αρκετούς. Wow. Είναι να θες να στείλεις μήνυμα Facebook, ο συνήθως Facebook, γιατί ξέρεις μπορείς να έχεις ανοιχτούς πολλούς μαζί, και να το στείλεις αλλού, δηλαδή να έχω ανοιχτό τη κοπέλα μου και να έχω ανοιχτό και 2-3 φίλους μου, ρε παιδί μου, και από κεκτημένη ταχύτητα να θέλω να στείλω μήνυμα στον κολλητό μου, να του πω, ας πούμε, για ένα γκομενάκι που είδα στο δρόμο ή ότι αύριο θα κανονίσουμε μπάλα, θα πω στην άλλη ότι θα κάτσω παραπάνω υπερορία κτλ. Ξέρεις τη δουλειά. Στέλνεις εσύ το μήνυμα, δεν βλέπεις που το στέλνεις και τη στιγμή που έχει φύγει το δάχτυλο, έχει δώσει εντολή ο εγκέφαλος και κάνεις το κλακ, εκεί καταλαβαίνεις ότι μετά από 5 λεπτά ακούς το κουδούνι της πόρτας, γιατί δεν έχεις πατήσει το κλικ να πάει στον κολλητό, το έχεις αφήσει στη σκοπέλα σου. Ή μπορεί να δεις ένα ωραίο μωρό, ξέρω εγώ, να κάνεις screenshot το προφίλ. Ναι, το ναι, ναι. Και αντί να το, και να στέλνεις μήνυμα με σιγουριά στον κολλητό σου. Πω! Κάτι κούπα είναι αυτή, ναι. Να το πεις έτσι. Και το στέλνεις την ίδια την κοπέλα. Και αυτό, ναι. Το έχω κάνει και αυτό. Ωραίο, ναι. Και μου στείλει η κοπέλα, ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτό με την κοπέλα και καλά με τον κολλητό που είπα πριν, τη στιγμή που θα το στείλεις, είναι απλά ότι μετά από λίγο θα ακούσει το κουδούνι και θα είναι η σκηνή από το thriller. This is Johnny! Και θα μπει με το μαχαίρι και εσύ θα σου πει από την πόρτα. Έτσι από πίσω. Και θα μπαίνει το μαχαίρι μέσα από την πόρτα. Άνοιξε μου, καριόλι. Ποια είναι η σούλα, ρε. Πω, ό,τι χειρότερο. Λάθος μήνυμα σε λάθος άνθρωπο. Ναι, είναι, εντάξει. Ανάλογα πώς θα το στείλεις. Ναι. Ανάλογα, εντάξει. Γνωρίζω μια κοπέλα από ένα chat. Μιλάμε πολύ καιρό. Και κάποια στιγμή κανονίζουμε να βγούμε. Να γνωριστούμε από κοντά. Μου έχει στείλει φωτογραφίες της αυτή, την έχω δει. Αλλά δεν μου στέλνει ξεκάθαρες φωτογραφίες. Εγώ τότε, ό,τι έβρισκα το φύτευα που λέει ο λόγος. Ναι, ναι. Και λέω, ας δούμε, ρε, είναι ένα σινεμά θα πάμε, σιγά τι έγινε. Και βρισκόμαστε. Τη βλέπω σαν εμφάνιση, με λούζει ο πρώτος κρύος υδρότας. Σου κάνεις εμφάνιση. Όχι, ήτανε φίλε. Καλά να είναι η κοπέλα, εντάξει, δεν σχολιάζω. Όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Απλά αυτή η παιδιά για μένα ήταν άσχημη. Ναι. Ήτανε μια κοπέλα 2 μέτρα, με σώμα νταλικέρι, ξανθό μαλλί και απλά είχε γλυκιά φατσούλα.
Αλλά ήταν, τι να σου πω, σαν το θείο μου τον Τάκη, τον Ταλικέρι. Δηλαδή, εντάξει, λέω δεν πειράζει. Δηλαδή, εντάξει, ναι, ναι. Και απλά δεν θα προχωρήσει. Ρε, ναι, ακούμε για έναν καφέ, ρε, να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Ναι. Και με το που ξεκινάει και μου μιλάει, μιλάει έτσι. Είναι ο θείος ο Ταλικέρης. Μιλάει έτσι. Φάνη, είσαι πολύ ωραίο παιδί τελικά από κοντά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πω. Έτσι όπως σου λέω. Και, και πιο χοντρή φωνή. Πω. Και λέω, πω, πω, τώρα τελείωσα. Λέω, τι θα κάνω. Λέω, Φάνη, δεν ξέρω, βρες έναν τρόπο να φύγεις. Έχουμε εντωμεταξύ όλη αυτή τη διάρκεια που μιλάμε και τέτοια. Με τραβάει, έλα, πάμε να βγάλουμε εισιτήρια να δούμε ένα σινεμά. Και πάμε να δούμε θρίλερ. Πριν μπούμε στο θρίλερ, της λέω, να σου πω. Λέω, δεν θέλω, λέω, θρίλερ, της λέω, γιατί τα φοβάμαι. Έλα, μου λέει, μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Πω. Έτσι ακριβώς. Μη φοβάσαι. Το ζωή του το θρίλερ. Γλυκούλη μου, μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Και πάμε και καθόμαστε στο θρίλερ δίπλα-δίπλα. Και ξέρεις, προσπαθεί να μου πιάσει και το χεράκι να και καλά, να μην φοβάμαι. Και στέλνω μήνυμα και γράφω. Σε παρακαλώ, βοήθαμε. Πάρε με τηλέφωνο ότι έπεσε η γιαγιά μου από τη σκάλα. Πρέπει να φύγω. Φοβάμαι. Και αντί να το στείλω στον κολλητό μου τότε, το στέλνω σε αυτήν. Όχι. Και με το που το στέλνω. Μα το Θεό, εδώ δεν σας λέω ψεμάτα. Το στέλνω σε αυτήν. Και με το που το στέλνω, τη βλέπω που βγάζει το κινητό της. Το διαβάζει. Το διαβάζει και με κοιτάει. Και κάνω εγώ. Τώρα. Θα με δέσει τον κοτσαδόρο. Και θα με περάσει από το τούνελ της Αττικής Οδού με 150 χιλιόμετρα. Τελείωσα. Γυρνάω, την κοιτάω, βλέπω το κινητό. Και το επόμενο frame ήταν που έπαιζε τα μπαντάζ για να φορέσει το γάντι. Εγκαλύσει. Τι είπες ρε Κάρι. Και μου λέει, το κοιτάει και εγώ κατευθείαν. Παιδιά, είμαι μεγάλη που. Λέω. Εντάξει, λέω. Δεν πήγαινε κασένα. Τη λέω, άκου, τη λέω τώρα να σου πω την αλήθεια. Τη λέω. Είμαι μεγάλο σχέση. Με τα θρίλερ έχω ένα θέμα. Τη λέω, τα φοβάμαι πάρα πολύ. Και τόσο λέω σε ένα φίλο μου για να μην σου πω εσένα ότι θέλω να φύγω γιατί φοβάμαι, να μην σου δείξω ότι είμαι φοβητσιάρη και πέσω στα μάτια σου. Τόσο λέω σε ένα φίλο μου για να βρω μια δικαιολογία να φύγω. Χίλια συγγνώμη. Αγόρι, μην φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, εντάξει. Έκατσα και το είδα όλο το θρίλερ. Το θρίλερ βασικά ήταν δίπλα μου, δεν ήταν. Το ζούσε. Αλλά πάλι καλά, δεν με παρεξήγησε. Βέβαια, μετά από εκείνο το ραντεβού τη ξαναμίλησα. Τη είπα, ρε παιδί μου, άμα θες για κανένα καφέ, όλοι μαζί, παρέα να βγούμε, ξέρω. Ναι. Αλλά δεν. Να είναι καλά, κοπέλα. Να είναι καλά. Η επόμενη λοιπόν άβολη στιγμή, η οποία μας συνέστειλε μια φίλη. Δεν θα πούμε όνομα. Έτσι. Ένας φαν τέλος πάντων του σόου μας. Ένας από τους πολλούς. Ναι. Έχει πάει, λέει, με τη μάνα της στο γιατρό. Δεν μας διευκρίνησε γιατί. Για εξετάσεις αίματος, λέμε για εξετάσεις αίματος. Και κάνει η μάνα στο γιατρό. Σε παρακαλώ, γιατρέ μου. Του κοριτσιού μου, μην του κόψει το τσιγάρο και το ποτό. Γιατί, κυρία μου. Γιατί είναι η μόνη της ευχαρίστηση. Έχει να πάει με άντρα 2 χρόνια. Αλήθεια. Ναι, ρε. Έτσι μαζί. Φαντάζομαι αλήθεια. Θα γίνεται μαζί σώματα. Πόπο, την έκανε ρόμπα. Ναι, πιστεύω όντως, ναι, η κοπέλα. Την έκανε ρόμπα. Δεν θα την ξαναείδε ποτέ τη μάνα της από εκείνη την ημέρα. Κανείς δεν την είδε. Δεν θα ξαναπήγει σε αυτόν τον γιατρό, βασικά. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Η ιδέα μας ήρθε μέσω ενός φίλου και το ότι σας είπαμε. Ναι, μεν κάποια ήταν π.χ. η ιστορία με το σινεμά, ήταν του Φάνη, ναι, κάποια δύο ήταν δικά μας. Και άλλα ήταν δικά μας. Αλλά ζητήσαμε και την άποψη κάποιων γνωστών μας, φαν. Θα θέλαμε να το κάνουμε πιο συχνά αυτό, να ακούτε δηλαδή τις δικές σας ιστορίες στα βίντεο, να τις λέμε με το δικό μας τρόπο. Γράφτε μας από κάτω στα σχόλια κάποιες άλλες ιδέες για βίντεο. Επισκεφτείτε και τη σελίδα στο Facebook Fan Pan Show Official και τον Insomniac Science Team, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη επικοινωνία. Θα ανεβάζουμε και εμείς πιο συχνά στο group μας για μελλοντικά βίντεο να μας λέτε τις απόψεις σας, τι θέλετε να πούμε, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Και θα έχουμε και πιο πολύ interaction, δηλαδή αυτό το feedback που παίρνουμε που μας μιλάτε και μας λέτε ότι παιδιά μας άρεσε, αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Και να μας λέτε και, δηλαδή ας πούμε άβολες στιγμές, άμα θέλετε να βγάλουμε κι άλλο άβολες στιγμές, στείλτε μας μηνύματα με άβολες στιγμές δικές σας, να βγάλουμε κι άλλες άβολες στιγμές. Ή οτιδήποτε άλλο βίντεο έχουμε κάνει, ναι. Ξέρω εγώ, θέλετε να πούμε και δικά σας πράγματα και ονομαστικά κιόλας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ότι μου το είπε ο Βασίλης, ότι μου το είπε ο Γιώργος. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι εννοείται. Μα εμείς θέλουμε με εσάς να. Για εσάς το κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνο για εμάς. Αυτό. Επισκεφτείτε και το site μας, www.insomniacs.net. Like, subscribe από κάτω, γκλι. Όλα αυτά τα ξέρετε εσείς τα δικά σας. Share το βίντεο και. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ποια κάμερα μου φέρνει, καλησπέρα. Είμαι ο καλύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι.
σε μια λέρα. Pretty happy with you. Είναι στην παραγωγή μας, πως έχει και νεράκια αφιαλωμένα, ε. Ναι. Εσύ δεν τα πλήρωσες. Άλλο αυτό. Το έλεξες πριν, ε. Ναι, δεν έχω. Τελείωσα. Τι ωπα.